Από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης να με μια ιδέα απλή, συμβολική και συναισθηματική να προβληθεί ο ελληνικός τουρισμός σε ένα συμβολικό σημείο και μια πράξη δουλεύοντας ημιεραστηριστικά, φιλικά και προωθήσαμε για πρώτη φορά εδώ ώρα. Περισσότεροι δεν είχαμε ποτέ μαζί face to face με ένα πρόσωπο. Η ιδέα μας είναι αυτή. Δεν θέλαμε να ανεβάσουμε τον ελληνικό τουρισμό και θέλαμε να το κάνουμε μέσα από μια σειρά εικόνες που να εκφράζουν ακριβώς το ανθρώπινο, το προσωπικό στοιχείο. Η Ελλάδα είμαστε εμείς. Είμαστε ένα μοσαϊκό ανθρώπων και αυτό φτιάξαμε. Η δική μου συμβολή ήταν να είμαι πολύ τυχερός να κληθώ να υλοποιήσω αυτή την ιδέα. Έφτιαξα ένα μοσαϊκό από ανθρώπους που σχηματίζουν 6 σύμβολα της χώρας και με ένα πάρα πολύ προσωπικό τρόπο, γράφοντας με πεζά, μάθοντας, μιλώντας με προσωπικό τόνο, είπα ας βρεθούμε οι άνθρωποι, οι τουρίστες, οι άνθρωποι από τη Νέα Υόρκη, οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ για τουρισμό, ας μας βρούνε στη χώρα μας. Ζω και εργάζομαι στη Βοστόνη, εδώ στην Αμερική. Γνωρίστηκα με τους εμπνευστές αυτής της ιδέας του Upgrade Tourism μέσω κοινωνικών δικτύων, συγκεκριμένα μέσω Facebook. Η δική μου συνεισφορά ήταν η προώθηση αυτής της προσπάθειας στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε δεχτεί πολλά μηνύματα συμπαράστασης, η κάλυψη είναι εντυπωσιακή και σήμερα είμαστε εδώ να γιορτάσουμε την επιτυχία και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Η διαφήμιση είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή και δεν είμαι σίγουρη αν η κάμερα αποτυπώνει το πόσο επιβλητική αυτή η καμπάνια είναι εδώ στο Times Square. Λοιπόν, το Upgrade Tourism είναι μια ιδέα που ξεκίνησε σαν ιδέα πριν ένα χρόνο περίπου, όταν αποφασίσαμε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε για να βοηθήσουμε την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή περίπου τα Χριστούγεννα, εγώ ονομάζομαι Γιώργος Κλιβοκιώτης, μαζί με δύο φίλους, τον Στάθη Χαϊκάλη και τον Νονίκ Καλατζιά, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ένα project τη συγκέντρωση χρημάτων για να ανεβάσουμε μια διαφημιστική καμπάνια στη Νέα Υόρκη.
Δημιουργήσαμε λοιπόν κάποιες σελίδες στο ίντερνετ, στο Facebook, στο Twitter και σε μια πλατφόρμα που λέγεται LoudSource, και εκεί ζητήσαμε από ανθρώπους όλου του κόσμου να μας στείλουν, να μας βοηθήσουν να μαζέψουμε ένα χρηματικό ποσό. Ο αρχικός μας στόχος ήταν $15,000. Τελικά μέσα σε 20 μέρες μαζέψαμε λίγο πάνω από $20,000 και με τη βοήθεια ενός Ελληνοαμερικάνου μπορέσαμε να αγοράσουμε διαφημιστικό χώρο για να βάλουμε ένα billboard στο Times Square, στο πιο κεντρικό σημείο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου υπάρχουν και καθημερινά περνάνε εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Η καμπάνια έγινε με τη βοήθεια τη μεθυλετική εργασία του Χάρη Κουτσέλη, ενός βραβευμένου καλλιτέχνη, designer, ο οποίος χρησιμοποίησε εκατοντάδες φωτογραφίες από τους ανθρώπους που χρηματοδότησαν την καμπάνια και δημιούργησε εικόνες της Ελλάδας με το μήνυμα Join us in Greece. Η καμπάνια χρηματοδοτήθηκε τελικά από 335 περίπου ανθρώπους, οι οποίοι κατά μέσο όρο βάλανε από $60 ο καθένας. Αυτοί οι άνθρωποι είδαν τις φωτογραφίες τους σε αυτή την καμπάνια στο billboard στο Times Square. Δεν είχαμε καθόλου κόστος πέρα από το κόστος της καμπάνιας. Περίπου 20 άνθρωποι δουλέψανε εθελοντικά για να γίνει πραγματικότητα. Και από εδώ και πέρα έχουμε διάφορες ιδέες. Είπαμε ότι θα κάνουμε μια παύση, να αποφασίσουμε τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια πριν πάμε σε κάποια καινούργια ενέργεια. Αυτό το ένα βασικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι δύο βασικά δεδομένα. Ένα είναι προς τους ξένους να έρθουν για διακοπές στην Ελλάδα, ότι είμαστε φιλόξενοι και ότι η Ελλάδα είναι ένας εκπληκτικός τουριστικός προορισμός. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε προς την Ελλάδα είναι ότι ο καθένας μας μπορεί είτε ατομικά είτε σε ομάδες να βάλουμε την εθελοντική μας εργασία για να κάνουμε πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν την οικονομία μας και εμάς τους ίδιους. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη το κράτος και τους πολιτικούς να κάνουν ό,τι αυτοί νομίζουν και ας πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, ας κάνουμε θετικές ενέργειες για την πρόθεση των Ελλήνων, της Ελλάδας, του τουρισμού και να βελτιωθεί η οικονομία και να ξεπεράσουμε την κρίση. Εγώ είμαι στο Γιώργο που είχε την ιδέα αυτής της καμπάνιας. Του είπανε σήμερα, παιδί μου, ευχαριστούμε, ψηλώσαμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε αυτόν τον καιρό, να αισθανθούμε καλύτερα, να ψηλώσουμε το νόστιμά μας, να αισθανθούμε όλοι ότι στην Ελλάδα το έχουμε, μπορούμε, ότι γίνεται και όλα γίνεται, και να ενωθούμε μόνοι μας τις δυνάμεις για να πάμε πίσω τη χώρα μας και να πάμε πίσω τη διάθεσή μας και την αγάπη μας να κάνουμε όλοι τα πράγματα που μπορούμε για όλους. Είμαστε λίγοι, θέλουμε να γίνουμε ακόμα περισσότερο, θέλουμε να γίνουμε πολύ. Να στείλουμε ένα μήνυμα που δεν έχει να κάνει μόνο με τον τουρισμό, έχει να κάνει με ότι είμαστε ακόμα εκεί, είμαστε ακόμα ζωντανοί, αντέχουμε ακόμα. Και ότι ο καθένας μόνος του πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να πάρει τα πράγματα στα χέρια του και να κάνει ό,τι μπορεί, όχι μόνο για τον εαυτό του, ούτε μόνο για την επιχείρησή του, ούτε μόνο για την πόλη του, αλλά για όλη την Ελλάδα. Και να γίνουμε όλοι μία φωνή, να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε, να πάρουμε αποφάσεις και να κοιτάμε μόνο μπροστά μας. Ήθελα να πω ότι σήμερα στο γραφείο μου, το οποίο βρίσκεται στο Times Square, είδαμε κάτι που μικρινά μας άλκησε. Δύο, τρία ζευγάρια συγκεκριμένα, τα οποία είδαν το billboard στο Times Square, κάνανε ραντεβού στο γραφείο μας και ήρθαν και ταξίδανε ταξιδιωτικό πακέτο για να ταξιδέψουν το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Όταν τους ρώτησα πώς μας βρήκαν, μας είπαν ότι μας βρήκαν μέσω κάποια κανάλια διαφημιστικά, αλλά η έμπνευσή τους ήταν το billboard που είδαν στο Times Square, όπου ένας κοίταξε τον άλλον και είπε «Δεν πάμε στην Ελλάδα καλύτερα».